Για να δούμε τώρα τι απέγιναν οι ήρωες των τραγουδιών μας. Ο Τεμπέλης Δράκος ξεκίνησε για την Περσία για να αγοράσει καινούργια χαλιά, αφού τα παλιά του έλειωσαν από την πολλή ξάπλα. Κάπου στα βουνά του Καυκάσου συνάντησε σε μια σπηλιά μια τεμπέλισσα δράκαινα. Παντρεύτηκαν και έκαναν πολλά τεμπελοδρακάκια. Η Χελώνα χάρισε στα 10 καβουράκια έναν παλιό χάρτη που οδηγούσε στη Ζαχαρένια λίμνη. Τα καβουράκια μας βρήκαν τη λίμνη που ήταν γεμάτη καραμέλες, σοκολάτες και γλυφιντζούρια και έμειναν εκεί για πάντα. Το Σκουλουκούιν βρήκε την ελευθερία του και ζήτρισε ευτυχισμένο μέσα στις λάσπες του. Ο Λόπο το ελεφαντάκι έκανε αυστηρή δίαιτα και κέρδισε το πρώτο βραβείο στα Παγκόσμια Καλλιστεία Ελεφάντων. Το γιόρτασε μαζί με τους φίλους του σε μια πιτσαρία με μακαρονάδες, λεμονάδες, τούμπες και πολλά γέλια. Η μικρή Ελένη, που της αρέσουν τα γλυκά, πήγε στον οδοντογιατρό. Εκείνος της έδωσε ένα καλάθι γεμάτο φράουλες, ροδάκινα, πορτοκάλια, κεράσια, σταφύλια, αχλάδια και πολλά άλλα φρούτα. Από τότε προτιμά τα φρούτα από τα γλυκά. Η πατάτα γλίστρησε μεν στο τηγάνι, αλλά αμέσως αναπήδησε και πετάχτηκε έξω. Εκεί συνάντησε το κέτσαπ, όπου με την πρώτη ματιά ερωτεύτηκαν τρελά. Τη γυάλινη μικρή κουκλίτσα την απήγαγαν κάποιοι Κινέζοι για να την κάνουν πλαστική. Όμως ο πρίγκιπας Αποστόλης πήγε ένα βράδυ, την έκλεψε και της έχτισε το παλάτι που πάντα ονειρευόταν σε μια βουνοκορφή πέρα στο Ισπαχάν. Ο Λούκι Λουκ ήρθε στην Ελλάδα, μα του ζήτησαν άδεια εργασίας ως καουμπόι. Του έδωσαν χιλιάδες έντυπα να συμπληρώσει. Δεν βρήκε άκρη. Και έτσι γύρισε στην αγαπημένη του άγρια δύση πυροβολώντας. Το μικρό μας καριδότσουφλο το έχουν αλυσοδεμένο σε ένα κάστρο στην Κερίνια και περιμένει ένα δίτη ή έναν άγγελο να το ελευθερώσει για να ξαναρχίσει τα μεγάλα του ταξίδια. Το τέρας της κυκλοφορίας ξύπνησε ένα πρωινό, είδε απέναντί του χιλιάδες ποδήλατα, πεζούς, δέντρα, δάση και έσκασε από το κακό του. Ο μικρός μας ερωτευμένος στην πόλη με τα φωτάκια βρήκε το θάρρος και έδωσε δυο φιλιά στην αγαπημένη του. Τα αστέρια που κρυφοκοίταζαν τους έστειλαν πρόσκληση για τη γιορτή τους. Από τότε πετούν ευτυχισμένοι στους 7 ουρανούς. Το παιδί με τη χάρτινη βαρκούλα άφησε τη μαγική λίμνη και απογειώθηκε στον ουρανό. Κάπου-κάπου παίρνει στις χούφτες του αστερόσκονη, φτιαγμένη από τα παιδικά μας όνειρα, και τη σκορπάει στον αέρα. Η αστερόσκονη πέφτει αργά-αργά στις μέρες μας και τις χρυσώνει.